του συνδικάτου, τον εργαζομένο στον ΟΑΣΑ. Τι γίνεται, γραμματέα? Καλησπέρα σας και εσάς και στους τηλεθέατες σας. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα τώρα, Λέκο? Ήδη συζητούμε ότι η επόμενη εβδομάδα είναι μια εβδομάδα αρχής γενομένης της Δευτέρας που θα υπάρξει η Γενική Συνέλευση όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς και εκεί πιστεύω ότι θα πάρθουν αποφάσεις που θα έχουν να κάνει σίγουρα από ό,τι προβλέπω, γιατί αυτό είναι επιλογή πλέον της κυβέρνησης για να εφαρμόσει την εργασιακή εφεδρεία. Η εργασιακή εφεδρεία είναι ένα μέτρο που εγώ θα το πω, κύριε Ντινόπουλε, και ας κατηγορηθώ, λέχθηκε μάλλον, το είπε η Νέα Δημοκρατία και το εκτέλεσε το Πασό. Το πρότεινε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και το Βίτσο. Καλά, με τώρα άλλη νέα, άλλη εργασιακή εφεδρεία. Ασφαλώς, δεν έχουμε εκεί. Δεν τα συγκρίνουμε και εγώ δεν τα συγκρίνω. Εγώ είμαι συνδικαλιστής, εκπροσωπώ εργαζόμενους. Και έτσι πρέπει να κάνω, γιατί κάνεις, για τα συμφέροντα των εργαζομένων είμαι εδώ. Ωραία. Και είναι αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι δεν φαίνεται να είναι το ίδιο, γιατί οι εργαζόμενοι. Δεν είναι γεγονός. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Είναι αλήθεια αυτό, είναι πραγματικότητα. Και εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα και προς την Νέα Δημοκρατία να αναλάβει πλήρως την ευθύνη για αυτούς τους χιλιάδες εργαζόμενους που. Βγήκε ο Νικολόπουλος και το είπε. Βεβαίως, βγήκε και το είπε και χαίρομαι που το είπε, αλλά δεν φτάνει μόνο να το λέει ο κ. Νικολόπουλος. Θα πρέπει και άλλοι βουλευτές να αναλάβουν την ευθύνη. Αυτό κάνουμε εμείς και το λέμε. Και χαίρομαι που μέσα από την εκπομπή σας δηλώνετε κι εσείς πραγματικά τη συμπαράσταση, το ότι η επόμενη μέρα, η οποία πραγματικά θα είναι πολύ νωρίς, έτσι αντιλαμβανόμαστε εγώ τουλάχιστον συνδικαλιστικά, ότι η κυβέρνηση με ένα φύσημα πλέον είναι έτοιμη να μας παραχωρήσει όντως πραγματικά τη θέση της για να έρθει η πολιτική αλλαγή, ένα καινούριο μείγμα. Να βιάσουν τη γωνιά, να το πεις έτσι, Αλέκο μου, να βιάσουν τη γωνιά. Ακριβώς αυτό είναι, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα και εμείς σε αυτό τίνουμε, γιατί μέχρι χθες μιλούσαμε για αλλαγή πολιτικής. Σήμερα πλέον δεν μιλάμε για αλλαγή πολιτικής, μιλάμε για αλλαγή στην ίδια την πολιτική. Μάλιστα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω και είναι και ο κύριος Αντωνάκος εδώ πέρα και ο Διονύσης Χατζηδάκης, ο δήμαρχος Παλιού Φαλήρου, ο Αντώνης Αντωνάκος, ο αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΗ, ο Διονύσης Χατζηδάκης, δήμαρχος όπως είπαμε, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην δημόσια διοίκηση και βεβαίως και ο Σταύρος Παπαντονίου, ο συνάδελφος. Μπορείς να μας πεις, Αντώνη Αντωνάκο, και από την πλευρά λιγάκι της ΑΔΕΔΗ, για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί πολλοί κόσμος πραγματικά δεν έχει, ακούει εργασιακή εφεδρεία, ίσως δεν έχει μια σαφή εικόνα. Να μας πεις εσύ και αμέσως μετά ο Αλέκος ο Κομίνης, τι ακριβώς θα είναι αυτή η εργασιακή εφεδρεία. Καταρχήν, κύριε Ντινόπουλε, να πούμε, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ασύστολα τα ψέματα προκειμένου να απενοχοποιηθεί για μια πολιτική η οποία έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό σε απελπισία. Είπε ο Υπουργός Υγείας πριν από λίγες μέρες ότι υπάρχει, αναφέρθηκε σε 1 εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους που ταλαιπωρούν 10 εκατομμύρια Έλληνες. Η ίδια η κυβέρνηση βεβαίως. Με συγχωρείς, για να πω τις βλακίες αυτές που ακούμε και λένε αυτοί οι άνθρωποι που εξτομίζουν. 1 εκατομμύριο υπαλλήλους του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Οι υπάλληλοι του Χατζηδάκη γιατί δεν ταλαιπωρούν δηλαδή? Έτσι δεν είναι? Όλοι οι υπάλληλοι, όλοι οι Έλληνες. Δηλαδή. Ακούστε, κανένας υπάλληλος εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις. Μεμονωμένες περιπτώσεις δεν ταλαιπωρεί. Μεμονωμένες υπάρχουν παντού, τον ελληνικό λαό τον ταλαιπωρεί. Συγγνώμη, σε διέκοψα, συνέχισε. Τον ελληνικό λαό τον ταλαιπωρεί η κυβέρνηση και τον ταλαιπωρεί εδώ και 24 μήνες. Σε λίγες μέρες κλείνει 2 χρόνια από τότε που ξεκίνησε λέγοντας λεφτά υπάρχουν, που ξεκίνησε με ένα πρόγραμμα διανομής 10 δισεκατομμυρίων, που ξεκίνησε λέγοντας ότι οι περικοπές στην οικονομία και η περιοριστική πολιτική οδηγεί σε αδιέξοδα. Και μας οδήγησε χωρίς ντροπή, χωρίς εδώ, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην ανταλλαγή αλληλογραφίας με την κυρία Λαγκάρτ. Δεν ξέρω τι έγραφε το γράμμα, αν το είδατε εσείς, και αν έφτασε το γράμμα, αν το πήρε η κυρία Λαγκάρτ και η κυρία Μέρκελ. Μας έχουν οδηγήσει έναν περήφανο λαό στην κατήφια και στην ντροπή, κύριε Ντινόπουλε, και στην απελπισία. Να είμαστε μεταξύ Λαγκάρτ και Μέρκελ, δηλαδή. Εκείνο που λέμε λοιπόν είναι, και το αποδεικνύουν και οι δικοί τους άνθρωποι, αυτοί που ορίσαν οι ίδιοι μέσα από τη δίθεν διαφάνεια, διοικητές οργανισμών, οι μισοί απαντήσανε ότι δεν έχουν πλεονάσμιο προσωπικό, ότι ίσα ίσα έχουν ελλείψεις. Όταν η ίδια η κυβέρνηση καταγράφει μέσα από την απογραφή στο στενό δημόσιο τομέα τους δημοσίους υπαλλήλους στις 499.000, δηλαδή εκπαιδευτική, υπουργεία,
νοσοκομεία, τοπική αυτοδιοίκηση, εκτός από τα σώματα ασφαλείας, είναι κάτω από 500.000, κύριε Ντινόπουλε. Είναι απάντηση του Μαΐου της ίδιας κυβέρνησης σε ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή. Λοιπόν, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει πρόβλημα υπεραριθμίας στο δημόσιο. Υπάρχει πρόβλημα διαχείρισης του προσωπικού στο δημόσιο. Δεν υπάρχει πρόβλημα μεγάλου κόστου στο δημόσιο. Ιδιαίτερα τώρα που μας κοντεύουν να μας φτάσουν να παίρνουμε μισθούς Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Κοντεύουν να μας φτάσουν να μας κάνουν χώρα των Βαλκανίων, όταν με υπερηφάνεια πριν από 30 χρόνια γίναμε το 10ο μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από μια διαδρομή 30 ετών που η Ελλάδα από ψωροκόστενα, μετά από 9 χρόνια περιπέτεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και της εσωτερικής αναταραχής, έφτασε από το 50 στο 81 με μηδενική ανεργία, με αλματώδη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου του συνόλου του ελληνικού λαού, να γίνει το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μας φτάσανε σήμερα να γίνουμε πάλι Βαλκάνια για να γυρίσουμε πίσω. Για λέγε, Διονύση. Μόλο το σεβασμό ήθελα να σου πω. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας δεν είσαι από αυτούς που πιστεύουν ότι είναι σε ελεύθερη πτώση. Έχουμε πέσει από τον γκρεμό. Βεβαίως, και το ερώτημα. Τι πρέπει να κάνουμε, σε παρακαλώ. Εγώ αυτό θέλω να μου πει, σε παρακαλώ, αυτό πάρα πολύ. Άκουστε, όλοι αντιλαμβανόμεστε ότι ο άνθρωπος είναι ασθενής, η χώρα μας είναι ασθενής. Πες μου, τι φάρμακο πρέπει να βάλουμε. Αυτό θέλω. Είπες κάτι προηγουμένως, Διονύση, και με συγχωρείς για τον Ενικό. Παρακαλώ, γιατί εγώ. Είπες ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι δημοσιονομικό, είναι πολιτικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Πες μου, δηλαδή, τι προτείνεις. Θέλουμε πολιτικούς για την Ελλάδα και όχι υπαλλήλους των ξένων κέντρων. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε υπαλλήλους ξένων κέντρων. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω εσένα, Δήμαρχε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ εκτελούνται εντολές και δεν αποφασίζουν. Δεν υπάρχει κοινοβούλιο. Έχει καταληθεί το κοινοβούλιο. Σιγά τώρα, περίμενε. Γιατί, εντάξει, θα σου πω και κάτι από αυτού. Θα σου πω και κάτι. Αλλά προηγουμένως θέλω να ρωτήσω τον Χατζηδάκη. Επειδή έχει ασκήσει πετυχημένη δημόσια διοίκηση. Αυτό πια πέρα από αυτό που λένε οι εφημερίδες είναι, αν το θέλεις, τεκμηριωμένο και από τα οικονομικά αποτελέσματα. Θέλω να σε ρωτήσω, Δήμαρχε, να μου πεις δύο απόψεις δικές σου για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, όχι μόνο στην ελληνική οικονομία, αυτό που λέμε ότι ασθενεί η δημόσια διοίκηση. Το λέμε, αυτό συνηθίζεται να λέγεται και παραδεχόμαστε όλοι ότι δεν είναι θέμα ανθρώπων. Διότι Έλληνες είναι οι μεν, Έλληνες είναι και οι δε. Λοιπόν, και αυτοί οι οποίοι είναι εκτός δημόσιας διοίκησης εννοώ. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όταν κάποιος, εν πάση περιπτώσει, είναι δημόσιο υπάλληλο, είναι εξορισμού αντιπαραγωγικός από το DNA του. Είναι ένα σύστημα που φέρνει τον δημόσιο υπάλληλο πολλές φορές στο να μην μπορεί να αποδώσει αυτά που και ο ίδιος μπορεί να θέλει. Εσύ λοιπόν που έχεις ασκήσει δημόσια διοίκηση, πες μας, υπάρχει μυστικό για να βελτιωθούν. Λοιπόν, τι θα έκανα εγώ με το απλό μυαλό που διαθέτω? Γιατί ούτε το Χάρβαρντ έχω τελειώσει. Εγώ πλοία ήξερα να κυβερνώ, ήξερα να δικώ. Λοιπόν, θα καλούσα τον ελληνικό λαό και θα του έλεγα την αλήθεια. Να καταλάβει τι γίνεται. Γιατί είμαι πεπισμένος ότι ο κόσμος δεν ξέρει πού βρισκόμαστε. Ποια να δούμε αλήθεια, ποια είναι η αλήθεια. Ποια είναι αλήθεια, η πραγματικότητα. Δηλαδή, στον κόσμο έχει δημιουργηθεί και μία εντύπωση. Ξέρετε, όλα τα φουσκώνουν για να μας βάλουν διάφορες, να μας κόβουν μισθούς, συντάξεις κτλ. Και τις δόσεις τις παίρνουμε. Να πει επιτέλους κάποιος να πει την αλήθεια και να τον εμπιστευτεί ο λαός. Και από εκεί και πέρα να περάσει ένα μεγάλο μήνυμα. Περιστολή των δαπανών. Μα δει είναι το α και το ω. Δηλαδή, όταν εισπράττεις 100, δεν μπορεί να δαπανάς 150. Θα ανάγκαζε να δανειστείς τα 50. Λοιπόν, τι σημαίνει περιστολή των δαπανών? Θα κάτσουν κάτω και θα βρουν τι χρειάζονται, περί τα πράγματα δεν χρειάζονται. Ό,τι έκανα κι εγώ στο Δήμο μου. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεται ένας, ξέρω εγώ, υπάλληλος και να μου λέει: Δήμαρχε, χρειαζόμαστε 15 καρέκλες. Τι λέω, τις μέτρησες? Ναι. Πάμε να τις δούμε. Γιατί χρειάζεσαι 15? Και ψάχνοντας βλέπεις ότι χρειαζόντουσαν 3. Γιατί να πάρεις 15? Θα σου πω ένα παράδειγμα το οποίο το ζήσα. Η μηχανογράφηση της Εθνικής Τράπεζας είναι στο Φάλιρο. Λοιπόν, αποφασίσα να φύγω να πάρω στο Γέρακα. Με παίρνει ο διευθυντής και μου λέει: Δήμαρχε, εμείς θα φύγουμε. Έλα, αν χρειάζεσαι να δεις καρέκλες, βιβλιοθήκες, τα γραφεία. Λέω: Ευχαριστώ, διευθυντά μου. Πάω, του βλέπω και έμεινα άναυδος. Όλες σαν το ολοκένουργιο. Και λέω: Γιατί δεν τις μεταφέρετε αυτές πάνω? Λέει: Είναι αρχή όταν πηγαίνουμε σε καινούριο τέτοιο να παίρνουμε καινούργια πράγματα. Ολοκένουργια. Επειδή... Αυτό είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Δεν φταίει ο δημόσιος υπάλληλος γι' αυτό.
Μα αυτό σε λέω. Ακριβώς. Περιστολή των δαπανών. Δηλαδή πρέπει να μπουν επάρερδροι που να ελέγχουν κάθε δαπάνη και για τη σκοπιμότητά της. Μαζεύεις λοιπόν τις δαπάνες για να ελέγξουν τα τηλέφωνα. Εγώ γιατί, εγώ είμαι βάνδαλος που έβαλα φραγή σε όλα τα τηλέφωνα στο Δήμο μου και άφησα μόνο τις πέντε διευθύντριες. Βάνδαλος είμαι. Όχι. Και θα το απασφραγίσω όταν θα γίνει συνείδηση του κόσμου. Έχουμε μάθει τώρα και παίρνουμε με τα κινητά μας γιατί να επιβαρύνει το δημότης. Μάλιστα. Απλές αλήθειες και καθημερινές. Μισό λεπτό πριν. Κάτι ήθελε να πει ο Αντώνης Αντωνάκος για να περάσουμε στον Κομίνη, γιατί είναι ζεστά αυτά που έχει να μας πει τώρα για τις δηλαδή αυτό, Αντώνη, με συγχωρείς που λέω εγώ, ως απλός άνθρωπος, βγαίνεις και λες την αλήθεια, να το καταλάβει ο ελληνικός λαός και να σε πιστέψει και αυτή η αλήθεια να είναι αλήθεια. Και το δεύτερο, να κάτσουν κάτω όλοι και να κάνουν περιστολή των δαπανών. Όχι να λες, ας πούμε, ξέρεις, εδώ περισσεύουν, αγαπητέ μου Αλέκο, 150 υπάλληλοι. Θα πρέπει να φύγουν, να έρχεται το άλλο κόμμα και λέει, κοίταξε, αν φύγετε, σας ξαναφέρω εγώ και τέτοια. Αυτό το πράγμα δεν οδηγεί πουθενά. Κάτι θέλει να πει ο Αντωνάκος. Για λέγε, Αντωνή. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι όπως είπε προηγουμένως ο Διονύσης, χρειάζεται αίσθημα ευθύνης πρώτα απ' όλα και κοινός νους το δεύτερο που χρειάζεται. Έχω ένα ερώτημα όμως. Καταρχήν και έχω και μια διαφοροποίηση μικρή, ότι δεν φτάνει μόνο η περισσολή των δαπανών που είναι αναγκαία. Πρέπει κάποια στιγμή να μαζέψουμε και τα έσοδα, τα έσοδα που φοροδιαφεύγουν, βεβαίως. Και τα έσοδα που φοροδιαφεύγουν ή την εισφοροδιαφυγή που ήταν μια πληγή πάρα πολύ, και εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ. Και που κανένα κόμμα δεν κατάφερε εδώ να λέμε την αλήθεια, Αντώνη. Να λέμε την αλήθεια εδώ πέρα. Κανένα κόμμα δεν προσπάθησε σοβαρά. Εγώ δεν θα πω δεν κατάφερε. Δεν προσπάθησε σοβαρά. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν προσπάθησε σοβαρά. Συμφωνώ μαζί σου, το λέω ευθέως. Εκείνο που έχω όμως ως ερώτημα είναι το εξής. Πώς γίνεται ένα χρέος που είναι το 127% του ΑΕΠ, αν πιστέψουμε την καταγραφή που έκανε το 2010 η κυβέρνηση για το 2009, να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και ένα χρέος 189% όπως σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα φτάσει στο δημόσιο χρέος της Ελλάδας το 2012, θα μπορέσουμε να το δαμάσουμε. Δυστυχώς η κυβέρνηση μας έχει οδηγήσει σε μια τέτοια μαύρη τρύπα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί γιατί συνεχίζει στον ίδιο στρεβλό δρόμο και δεν κάνει τίποτα να προωθήσει διαρθρωτικές, πραγματικά διαρθρωτικές αλλαγές όσον αφορά το χειρισμό του δημόσιου τομέα και να αλλάξει τον τρόπο διοίκησης, όπως είπε προηγουμένως ο Διονύης. Γιατί αυτό που διαφέρει, που ενδιαφέρει και που πρέπει να γίνει, είναι ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος διοίκησης αυτής της χώρας. Αγγίρι μου, τι λέει ο Αντώνης, που είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, ας πούμε, που τον έχω ζήσει εγώ και τον ξέρω αρκετά χρόνια. Λέει, και δεν ξέρουμε πόσο είναι. Έχει μέσα του την αμφιβολία. Δεν ξέρει την αλήθεια. Αυτή την αλήθεια, αυτή την έρημη αλήθεια πρέπει να μάθει ο κόσμος για να καταλάβει ότι να κάνω μια προσπάθεια, υπάρχει ελπίδα. Και εν πάση περιπτώσει, επιτέλους κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτόν τον τόπο πρέπει να βάλουμε το συμφέρον της πατρίδας πάνω από τα προσωπικά μας συμφέροντα. Για σκέψου τώρα να βγαίνω εγώ, Αργύρι μου, ένα ζήτημα. Σιγά να ρωτήσει, σου ρωτήσει και ο Παπαντώνη, να ρωτήσει και κανένα νέο άνθρωπο. Μισό λεπτάκι. Ένα νέο έχουμε τον αφήσω να μιλήσει. Τον κύριο Αντωνάκο, ακούω προσεκτικά αυτά που λέει ο κύριος Αντωνάκος. Και θέλω πραγματικά να ρωτήσω, όλες αυτές οι περικοπές έχουν πιάσει τόπο, γιατί θα πει κάποιος πως εάν όμως αυτά κάνουμε θυσίες για την πατρίδα, αν αυτά πιάνουν τόπο, καλώς γίνονται στο κάτω-κάτω της γραφής. Αυτά έχουν πιάσει τόπο τώρα. Γιατί αυτό που είπατε πριν σχετικά με τον ιδιωτικό τομέα, πρόσφατα μίλαγα με κάποιον κάτω από τον τόπο μου, την Αρκαδία, και μου έλεγε, ιδιωτικός ο άνθρωπος, μαγαζί έχει, και μου έλεγε, δεν υπάρχει τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Γιατί δεν πληρώνεται κανένας και δεν έχει ο κόσμος να πιει καφέ, να πάει στην ταβέρνα, ύφεση, να πάρει ένα δηλαδή ρούχο, η ύφεση. Αυτό το πράγμα έχει καταλήξει πουθενά σε κάτι θετικό? Σε τίποτα θετικό. Ίσα-ίσα μια ύφεση που σε σχέση με ό,τι συνέβαινε σε όλο τον κόσμο ήταν ήπια το 2009, όταν είχαμε μόνο 2% μείωση του ΑΕΠ, όταν άλλες χώρες όπως η Γερμανία είχαν μείωση 5 και παραπάνω, και η οποία έπρεπε ήδη να έχει ξεπεραστεί και να έχουμε μπει ήδη σε ρυθμούς ανάπτυξης. Με την πολιτική που ακολουθήθηκε από το 2010 και μετά,
η Ελλάδα οδηγήθηκε σε ύφεση που πέρυσι ήταν 4,2% του ΑΕΠ και φέτος θα είναι πάνω από 5,5% του ΑΕΠ. Δεν προβλέπεται δυστυχώς λύση. Και είπα και προηγουμένως ότι παρά το ότι στην αρχή στοχοποιηθήκαν οι δημόσιοι υπάλληλοι και εξακολουθούν να είναι στοχοποιημένοι, τα μεγάλα θύματα αυτής της πολιτικής ήταν ο δημόσιος τομέας, ήταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ήταν και οι μικροεπαγγελματίες. Και αυτό το αποδεικνύουν οι 300.000 επιπλέον άνεργοι που προσεθήκανε στους 16 τελευταίους μήνες. Άρα λοιπόν, Αργύρη μου, όπως καταλαβαίνεις τώρα, εάν τυχόν δεν υπάρχει μία αύξηση των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας, αν δεν υπάρχει παραγωγή, θα χρηματοδανειζόμαστε πάλι λεφτά για να επιβιώσουμε και μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Θα τα πούμε, δηλαδή, θα τα πούμε και θα τα εξηγήσουμε και θα πω την άποψή μου, Αλέκο Κομίνη. Να συμφωνήσω και δεν θέλω να διαφωνήσω με τον Δήμαρχο πραγματικά, αλλά θέλω να θυμίσω το ανέκδοτο του Χότζα με το γάιδαρο και να πω στο εξής. Ναι, στις περιστολές, ναι, αλλά από εκεί και πέρα ο γάιδαρος πέθανε. Εκεί θα πάμε και εμείς ως εργαζόμενοι, ως κράτος, ως κοινωνία. Αν θέλετε αυτό, πολύ ευχαρίστως να το κάνουμε και να μην υπάρχουμε αύριο ή μεθαύριο. Θα βάλω όμως, συγγνώμη Δήμαρχε, θα συμφωνήσω μαζί σας. Το μπορεί να γίνει μια καλή διαχείριση, σωστή, είναι θέση και του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος και των θεσμών που υπηρετείτε, αλλά και όλων των ανθρώπων που βρισκόμαστε σε θέσεις που υπηρετούμε θεσμικά τουλάχιστον την διαδικασία. Θα πω όμως τούτο, το εξής. Αλήθεια, πώς να έχει κανείς εμπιστοσύνη όταν άλλα μας λένε το πρωί, άλλα το μεσημέρι, κύριε Ντινόπλε, και άλλα ψηφίζουν το βράδυ. Πώς μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς, τους εργαζόμενους, την εμπιστοσύνη, έτσι ακριβώς είναι, για να πιστέψουμε και να πιστούμε όταν βλέπουμε σε καθημερινή βάση να δημοσιεύονται πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με αναλήθειες και θα πω από τη στατιστική υπηρεσία που είναι πρόσφατο. Μάλιστα. Φουσκώσαν, διωγκώσαν το έλλειμμα για να περάσουν και άλλα μέτρα. Αλλά ας έρθω στο δικό μου αντικείμενο, κύριε Ντινόπουλο. Θα έχουμε καιρό και μετά το διάλειμμα. Αλλά αυτό που θέλω να μας πεις είναι πραγματικά να έχει ο κόσμος και μία εικόνα. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος, Αλέκο μου, μπαίνει στα λεωφορεία, μπαίνει στις δημόσιες συγκοινωνίες. Να ξέρει πραγματικά ποιες είναι οι συνθήκες των εργαζομένων, των οδηγών και, εν πάση περιπτώσει, του υπόλοιπου προσωπικού των αστικών συγκοινωνιών. Γιατί εγώ ένα πράγμα ξέρω. Γιατί ακούω συνέχεια παθητικές. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, βεβαίως, και εσύ συμφωνείς. Περιστολή των δαπανών, οι οποίες είναι περιττές. Αλλά εγώ δεν ξέρω καμία χώρα του κόσμου στην οποία οι δημόσιες συγκοινωνίες, ειδικά τα λεωφορεία και τα τρόλια, δεν ξέρω γιατί άλλο, να είναι κερδοφόρα. Και τα τρένα και τα τραμ. Και έτσι δεν είναι, διότι έτσι εκτελούν κοινωνικό έργο. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Αν θες να το έχεις κερδοφόρο, βάλε και 10 ευρώ το εισιτήριο και τελείωσε η ιστορία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια χρηστή διοίκηση. Αλλά μην περιμένουν και μας λέει τώρα η Τρόικα και η Λαγκάρντ και δεν ξέρω και εγώ ποιο. Σεβαστή η κυρία, για όνομα του, την τιμούμε και τη θέση την οποία έχει. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να έχει απέτηση από το λεωφορείο που εκτελεί κοινωνικό έργο να είναι και κερδοφόρο. Επ' αυτού θέλω να μου πεις. Δεν γίνεται, κύριε Ντινόπουλε. Δεν γίνεται και θα πω το εξής. Ο νέος νόμος, ο 3920 που ψηφίστηκε πριν 2 μήνες, έρχεται σήμερα η κυβέρνηση πάλι να τον ανατρέψει. Και όταν εννοώ να τον ανατρέψει, θα πω στοιχεία. 1500 συνάδελφοί μας ευρέθησαν από τη μία μέρα στην άλλη μεταταγόμενοι σε διάφορες άλλες υπηρεσίες του φορέα. Έρχονται σήμερα και βάζατε στον τίτλο εργασιακή εφεδρεία. Εγώ θα έλεγα να το βάλετε σε αποσιοποιητικά. Απολύσεις, για να το καταλάβει ο κόσμος. Εργασιακή εφεδρεία είναι το κερασάκι στην τούρτα. Η λέξη, το νόημά της έχει να κάνει με χειρότερο από απόλυση. Γιατί απόλυση στον ιδιωτικό τομέα σημαίνει ότι. Έτσι, μπράβο. Σήμερα όμως δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Σημαίνει παίρνεις τον ένα χρόνο επιπληρωμή και μετά πας στον ΚΕΑΔΑ. Καίγεσαι. Και να πω το εξής. Σήμερα. Ξαναπέστο αυτό, Αλέκο. Ξαναπέστο να το καταλάβει ο κόσμος. Ο κόσμος, μισό λεπτό. Εσείς που μας ακούτε τώρα στο Contra Channel, που αύριο το πρωί θα σηκωθείτε. Αύριο θα έχει λεωφορεία, Αλέκο μου. Αύριο θα έχει λεωφορεία. Αύριο, λοιπόν. Βεβαίως. Αύριο λοιπόν εσείς που θα σηκωθείτε από οπουδήποτε κι αν είστε στην Αθήνα, είσαι από τον Ταύρο που είναι εδώ το κανάλι, είσαι με την Κηφισιά, είσαι με το Φάληρο που είναι ο Χατζηδάκης, είσαι με την Καλυθέα που είναι ο Αντωνάκος, είσαι με τον Ζωγράφο που είναι ο Παπαντονίου και θα μπείτε σε λεωφορεία. Πες μας, Αλέκο, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κουμαντάρουν το λεωφορείο, οι οδηγοί,
οι οποίοι απειλούνται, ας το πούμε έτσι, ή κάποιοι άλλοι συναδελφοί τους με εργασιακή εφεδρεία. Απόλυση, πες μου ποιο είναι το αύριο αυτών των ανθρώπων, απόλυση, να τα ξέρουν οι τηλεθεατές. Δεν έχουν αύριο. Δηλαδή, όποιος, τι ακριβώς θα γίνει, πες μας. Όποιος πραγματικά μπει κρεμαστεί στο κομμάτι που αναφέρεται της εγκυκλίου του Υπουργείου Μεταφορών για εργασιακή εφεδρεία, απολύεται. Και είμαι απόλυτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, μισό λεπτό να τελειώσω κομμάτι. Και θα πω το εξής. Πες μας πώς θα γίνει. Δηλαδή, θα μπουν για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Θα μπουν στο Ταμείο Ανεργίας, έτσι θα το πούμε, είναι το αντίστοιχο του ιδιωτικού φορέα και από εκεί και πέρα δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους. Θα παίρνουν, υποτίθεται, το 60% του μισθού. Το 60% του μισθού. Δηλαδή πόσα θα είναι. 700 ευρώ. Αυτός είναι ο μισθός σήμερα που παίρνει ένας εργαζόμενος σε αντιστοιχεία που δουλεύει στη συγκοινωνία. Και μη μας μιλούν τώρα κάποια άλλα κανάλια που ήμουν πριν ότι παίρνουμε 6.000 και ούτω καθεξής. Ξεχάστε τα αυτά. Αυτά υπήρχαν πριν 2-3 χρόνια. Σήμερα μιλάμε για μισθούς πείνας. Θέλω όμως να σταθώ. Άρα θα είναι το 60% των 700 ευρώ, Αλέκο. Όχι, όχι. Θα είναι το 60% περίπου των 1.200 και 1.300 ευρώ. Άρα θα είναι το πολύ 700 ευρώ. Έτσι, μπράβο. Για ένα διάστημα πόσο. Για ένα διάστημα ενός έτους. Και μετά από εκεί και πέρα τελειώνεις, φεύγεις. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σε ξαναπροσλάβουν. Όχι βέβαια, κύριε Ντινόπουλε. Με καμία περίπτωση. Το ξέρω, αλλά το λέω για να γίνει σαφές. Καταρχάς, ποιος θα αντέξει την ψυχολογική φόρτιση για να παραμείνει έναν ολόκληρο χρόνο και να μπει στη διαδικασία. Κανένας, σας πληροφορώ. Κανείς δεν θα μείνει. Στην εφεδρεία δεν θα βάλουν ανθρώπους που είναι στο τέλος της καριέρας σου που συμπληρώνεις. Δεν μας να το δούμε και αυτό, γιατί εμείς έχουμε άλλες πληροφορίες. Σιγά να μας τα πει ο Αλέκος. Και θα πω εδώ, έχω ένα φάκελο. Και δεν είναι μόνο το κομμάτι που αναφέραμε σήμερα στην εργασιακή εφεδρεία. Ξέρετε τι γίνεται σε διάφορες υπηρεσίες. Έχω εδώ και τα έχω σημειωμένα. Είναι αποφάσεις που αφορούν την διοίκηση της εταιρείας. Και δεν αναφέρομαι, αναφέρομαι τώρα και στο κομμάτι των εργαζομένων, όχι της κυβέρνησης και μόνο, των διοικήσεων. Αν σας δείξω εδώ αποφάσεις που αφορούν κυνήγι πολιτικών διώξεων. Και αν θέλετε, τα έχω στη διάθεσή σας. Πες τα, να τα πες τα, πες τα, για να κάνουμε ο και ρωτήσεις. Ο πρώην πρόεδρος του συνδικάτου που ήμουν εγώ πρόεδρος και διατελούσε γραμματέας, βρίσκεται σήμερα υποδιευθυντής σε συγκεκριμένο αμαξοστάσιο. Αυτά δεν θα τα βγάλουμε κάποια στιγμή στον αέρα. Δεν είναι μόνο οι μειώσεις των μισθών και τα εργασιακά μας δικαιώματα, είναι και οι λειτουργίες των ίδιων των εταιριών που υφιστάμεθα πολύ χειρότερο πόλεμο σε επίπεδο τακτικής. Εδώ είναι, στη διάθεσή σας, στη διάθεση του καναλιού. Πες μας κανένα δυο παραδείγματα ακόμα, ρε Αλέκο. Να πω το εξής. Λουλακάκης Γιώργος, ο πρώην πρόεδρος του συνδικάτου, είναι σήμερα υποδιευθυντής στο αμαξοστάσιο του Ελληνικού. Τι είναι αυτό, υποβιβασμός, λέει. Βέβαια, όχι, είναι αναβάθμιση. Πρώην στέλεχος που υπηρέτησε το συνδικαλιστικό κίνημα, βρέθηκε από τη μία μέρα στην άλλη σε θέση υποδιευθυντή, κύριε Δήμαρχε. Υπάρχουν χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια, με αναθέσεις να παραβαίνουν το γενικό κανονισμό. Στάσου, Αλέκο, εδώ υπάρχουν συνδικαλιστές που καταξιωθήκαν και γίνανε βουλευτές και υπουργοί. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Άλλο να γίνει η Ρωσία, άλλο να τον ψηφίσει ο κόσμος και άλλο να διορθώσει. Και άλλο να βγαίνει με μια απόφαση μέσα σε μια νύχτα, Δήμαρχε. Και έχω εδώ πάρα πολλές. Έχω το κυνήγι όλων των συναδέλφων και δεν αναφέρομαι στη μερίδα που υπηρετώ εγώ. Όλων των αποχρώσεων, είτε είναι Πασόκους και τους ίδιους του Πασόκους που είναι στο άλλο κομμάτι και δεν είναι στο κομμάτι το κυβερνητικό, να τους κυνηγούν από θέση σε θέση, να μην μπορούν να σταθούν πουθενά. Πουθενά, και το εννοώ πραγματικά. Αυτά δεν βγαίνουν έξω στην κοινωνία, γιατί μας επισκιάζει η φοβέρα της απόλυσης. Μας επισκιάζει η φοβέρα του να πάμε στον Κεάδα, στους Σπαρτιάτες, που πραγματικά τους καίγανε. Εκεί θα καταλήξουμε. Μισό λεπτό, επειδή έχουμε. Ο πρόεδρος δεν εργάζεται να ακολουθεί ωράριο και τέτοια είναι. Ασφαλώς, αλλά με ποιο κριτήριο έγινε δήμαρχε? Έχουμε ένα γενικό κανονισμό που δεν έχει μπει στην εφαρμογή του. Κάθεται ο καθένας διευθύνων σύμβουλος εκεί, γιατί έχει πράσινο χνότο ή έχει μπλε ή έχει κόκκινο, δεν ξέρω, για να μην το βάλω μονομερός. Και γράφουμε από κάτω μια υπογραφή και τον στέλνουμε να δικήσει ένα αμαξοστάσιο. Ποιος? Ο πρώην πρόεδρος ενός μεγάλου συνδικάτου. Θα μας τα πεις και αμέσως μετά το διάλειμμα. Θέλω μια τελευταία κουβέντα από τον δήμαρχο, από τον Διονύση τον Χατζηδάκη. Δήμαρχε, καταρχήν να σε ευχαριστήσουμε που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Αλλά θέλω έτσι μια τελευταία κουβέντα και τη δική σου την πολιτική προσέγγιση, επειδή ξέρω ότι είσαι βαθύτατα πολιτικοποιημένο άτομο και με τη σωστή έννοια της πολιτικής, για την σημερινή κατάσταση η οποία επικρατεί, για αυτόν τον εφιάλτη, εγώ τον λέω, που ζούμε όλοι σήμερα. Θέλω μια τελευταία κουβέντα, μια πολιτική προσέγγιση από σένα. Λοιπόν, εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι η χώρα μας βρίσκεται σε πολύ δύσκολη καμπή. Μπορώ να σας πω ότι βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Και κατά την ταπεινή μου άποψη,
πρέπει αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα, οι πολιτικοί όλων των παρατάξεων και όλων των χρονικών περιόδων, να κάτσουν κάτω και να δώσουν λύσεις. Όταν δηλαδή εγώ δημιουργώ ένα πρόβλημα, πρέπει να κάτσω εγώ ίδιος να το λύσω. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Και δεν πρέπει, θα είναι μεγάλο λάθος να διχάσουμε τους Έλληνες, να αρχίσουμε να πετροβολούμε οι μεν τους δε, δεν θα πάμε καλά. Και να περάσουμε το μήνυμα ότι ξέρετε, πρέπει να εργαστούμε λίγο παραπάνω, όχι για να κουραστούμε εμείς, για να εξασφαλίσουμε τα παιδιά μας. Μάλιστα. Διότι Αργύρι μου, θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, η γενιά η δικιά μας, και δεν θα έχει προσφέρει τίποτε στα παιδιά μας. Μόνο παράπονα και δάκρυα. Ο Καλλικράτης, δήμαρχε. Ο Καλλικράτης, και το ξέρεις πολύ καλά, ως φιλοσοφία ήταν πολύ, πολύ ωραίο. Τους έλεγα όμως, ρε παιδιά, διαφορετική, άλλο πράγμα η θεωρία, άλλο από την πράξη. Όταν έβγαινα λοιπόν στην ΚΕΔΚΕ και τους εξηγούσα ότι τη στιγμή κατά την οποία θα ενώσετε ένα ολόκληρο νησί και θα χρειάζεται να διανύει 30, 40 και 50 χιλιόμετρα να πηγαίνει από το ένα δήμο στον άλλο που τώρα το κάνατε ένα, θα έχει φάει όλη την ημέρα του. Θα πρέπει να φτιάξετε καινούργιες υπηρεσίες, οικονομικές, πολυοδομίες, τεχνικές. Οι δήμαρχες τους είχα πει τότε και με γιουχάραν από κάτω. Μου λέγανε ότι έκανα πολιτική σπέκουλα. Σας λέω ότι σε 6 μήνες μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη θα είστε στα πρόθυρα του τρελοκομείου. Μισό λεπτό, πάρτε θα τώρα τους δημάρχους να δείτε. Θα συνεχίσει. Θέλω μια τελευταία κουβέντα, γιατί έχω μεγάλη. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Οι μεγάλοι έρωτες είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Βέβαια για μένα είναι λίγο και η δημοσιογραφία, αλλά έτσι κι αλλιώς τα έχουμε πφύσει πολύ πίσω μας αυτά. Υπάρχει όμως πάντοτε, όπως σου είπα, αυτός ο έρωτας ο παλιός. Θέλω μετά το διάλειμμα να συνεχίσεις να μας πεις δύο κουβέντες για τον Καλλικράτη, πριν σε ευχαριστήσουμε και πριν σε αποχαιρετήσουμε. Ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.